Σήμερα είναι η 76η επέτειος της Νάκμπα, δηλαδή την καταστροφή της Παλαιστίνης το 1948, όταν το νεοσύστατο Ισραηλινό κράτος πραγματοποίησε 70 σφαγές, εκταλώντας έτσι 15.000 αμάχους και εκτοπίζοντας 1 εκατομμύριο από τους 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που έμειναν σε 1.300 πόλεις και χωριά της ιστορικής Παλαιστίνης. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την επέτειο για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι ότι ο λαός μας, ο λαός της Παλαιστίνης, βρίσκεται εδώ και 76 χρόνια υπό συνεχή κατοχή, καταπίεση, στέρηση ελευθερίας, κλέψιμο εδαφών, καθημερινές δολοφονίες με κάποιους σταθμούς μαζικής εξόντωσης, όπως είναι το 1967, η πρώτη εντιφάδα του 1987, τη δεύτερη εντιφάδα του 2000 και η πόλεμη στη Γάζα του 2008, 12, 18 και η τελευταία αιματηρή μαζική σφαγή, κανονική γενοκτονία, τους τελευταίους 7 μήνες. Σε αυτές τις 222 μέρες πολέμου έχουν καταστραφεί πάνω από 360.000 κατοικίες από τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς, έχουν καταστραφεί πάνω από 100 σχολικές μονάδες πλήρως και συνολικά έχουν βομβαρδιστεί 305 σχολικές μονάδες μαζί με όλα τα πανεπιστήμια της Γάζας. Ενώ έχει δολοφονηθεί ο πρίτανης του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Γάζας από τις πρώτες μέρες του πολέμου, το κατάξιο επιστήμονα Σουφιάν Αλτάγεχ, μαζί με την οικογένειά του. 32 νοσοκομεία έχουν βγει εκτός λειτουργίας και όσα έχουν μείνει υπολειτουργούν με τον κίνδυνο να σταματήσουν πλήρως λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν. Εδώ και 9 μέρες ο Ισραηλινός στρατός έχει απαγορεύσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την κατάληψη του διασυνδυακού περάσματος της Ράφα και από τη Ράφα την τελευταία εβδομάδα έχουν εκτοπιστεί 490.000 άμαχοι. 222 μέρες πολέμου, φρίκης, αδίστακτων εγκλημάτων που δεν μπορεί κάποιος εύκολα να περιγράψει. Μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί πάνω από 35.000 άμαχοι, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα, και υπάρχουν περίπου 80.000 τραυματίες. Αυτοί οι 35.000 δεν είναι απλά ένα νούμερο. Ο καθένας είναι μια ιστορία. Ο καθένας από αυτούς είχε όνειρα, βλέψεις, σχέδια για το μέλλον του και την οικογένειά του. Είναι μαθητές που ήθελαν να σπουδάσουν, να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν αυτό που είχαν ονειρευτεί, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι. Ήταν φοιτητές που ήθελαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να δουλέψουν αυτό που σπούδασαν, να βγουν έξω στην κοινωνία, να ξεκινήσουν την καινούργια φάση της ζωής τους. Είναι νέα ζευγάρια που χτίζαν το μέλλον τους μαζί και τώρα ο ένας κλαίει πάνω στον τάφο του άλλου. Όμως αυτά είναι κλιμάκωση μιας κατοχής που ζει ο λαός μας εδώ και δεκάδες χρόνια. Μεγαλώσαμε με αυτές τις εικόνες του βομβαρδισμού της Γάζας ανά 2-3 χρόνια. Μάθαμε να χαιρόμαστε τους δικούς μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας κάθε μέρα, αφού ο Ισραηλινός στρατός κάθε μέρα μπαίνει και δολοφονεί στα χωριά και τις πόλεις της Παλαιστίνης, όποιον βρει στο δρόμο του. Η έμπρεκτη έκφραση της αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους και τους φοιτητές στην Ελλάδα, όπως και η χτεσινή ολονύχτια διαμαρτυρία, αλλά και όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνονται μέσα από τα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους, με μπροστάριδες στα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, για να σπάσει η μαύρη προπαγάνδα των ευρωενωσιακών και νατοϊκών, που μας θέλουν τους Παλαιστίνους όλους εν δυνάμει τρομοκράτες. Αυτές οι εικόνες είναι που δίνουν κουράγιο σε όσους επιβίωσαν ή ξεθάφτηκαν ζωντανοί. Είναι η πραγματικότητα πως ό,τι και να λένε οι κυβερνήσεις και τα ακριβοπληρωμένα παπαγαλάκια τους, οι λαοί θα συνεχίσουν να στέκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μας κρατάει όρθος το δίκαιο. Αυτό μπορεί να σε κάνει να αντέξεις τα συντρίμια, στην αφόρητη πείνα, στον τεράστιο πόνο της απώλειας και του θανάτου. Σφίγγουμε τα δόντια από οργή για τους νεκρούς μας, από πείσμα για την αδικία. Η αλληλεγγύη όλου του κόσμου μας δίνει δύναμη, η πίστη στο δίκαιο μας. Η πήγη στο δίκαιο μας δίνει ελπίδα ότι στο τέλος πρέπει και θα θριαμβεύσει η ζωή και η ελευθεριά.